σας παρουσιάζω τον πιο μικρό ελέφαντα του κόσμου. Κάς, κάς, πιάσει τον Λούσιφερ και... Κοίτα! Συγγνώμη, είσαι πολύ μεγάλη. Δεν δύναμε. Όχι, δεν δύναμε. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Χριστός και Απόστολος, τι θα κάνουμε τώρα? Φάρνω συναγερμό! Φάρνω τη Σκότλα Γιάρντ! Το δέντρο του κρεμασμένου, ώστε εδώ είναι η είσοδος της κρυψώνας του. Καταλαβαίνεις ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει η στάθμη του νερού ανεβαίνει κατά 70 εκατοστά. Λοιπόν, Μόγλι, κανείς και ποτέ δεν πρόκειται να μας χωρίσει εμάς τους δυο. Ω Θεέ μου, ο Μπουλντόζας δεν απαντάει. Προφανώς θα έρχεται. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν μπάλες αερίων που καίνε μίλια και μίλια μακριά. Αυτή η νύχτα ήταν πολύ αποδοτική. Γιατί παίρνεις αυτό το κόσμημα πείσμα? Όταν ήμουν στην ηλικία σου, ποτέ δεν με είχαν καλέσει σε πάρτι. Ήμουν με τον μπαμπά μου. Μπες μέσα, Μαξ. Σας έχει προδώσει. Σας πέταξε. Πώς νομίζεις ότι ο φρουρός έμαθε τις μαγικές λέξεις? Σε προειδοποιώ που χτίσαμε πια με αυτό το απροσάρμοστο. Πάρ' το μακριά. Και δεν θα αφήσω μια χωριατοπούλα να μου τα χαλάσει όλα. Απόδειξέ μου πως είναι όσο πολιτισμένη λες και θα σταματήσω το στόλο μου. Φιλαράκο καουμπόι, θα μου βγάλεις πολύ, πολύ, πολύ χρήμα. Μεγαλειότατε, πρέπει να σας θυμίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος διέπραξε ένα σοβαρότατο αδίκημα. Σε βαρέθηκα με τις αηδίες σου. Μπορεί να κάνει ησυχία και κρατήσου γερά. Πρέπει να προλάβουμε το πλοίο. Εσύ μείνε. Εγώ φεύγω. Αλλά η τούρταρτης είναι έτοιμη. 12 μικρά κεράκια σε μανιφίκ. Θεέ μου, πατέρα όλων των ανθρώπων, με ευλόγησες με ένα δώρο ανεκτίμητο. Δεν πας πουθενά αν δεν αλλάξεις γνώμη και δεν κτίσεις το εξοχικό σου κάπου αλλού. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, δεν είναι αυτό το καταπληκτικότερο βασίλειο όλων? Εντάξει, ανησύγησα ήμουν. Μη μου το ξανασκάσεις ποτέ, νεαρή μου. Ενώ εμείς σαπίζουμε εδώ μέσα. Όχι αυτοί, τα χειρότερα πάντα με δάφτητα παθαίνουμε. Ποιος είσαι εσύ? Νέμο, όλοι οι εξερευνητές πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Σε τι σπίτι μένεις? Μεγαλοδύναμε, ο στρατηγός Λι Σανγκ δεν είναι γιος του Κίγκονγκ. Γλυκούλη, α, εσύ είσαι? Θεέ μου, πάει τόσος καιρός. Πότε γύρισες? Είναι πουλί. Θα το πετάξω από ένα βράχο και όταν πετάξει, τότε εσύ θα είσαι ο μπανανόμυαλος. Παιδιά, γυρίστε στη σελίδα 62 και μεταφράστε κάθε λέξη στα προβατήσια. Λοιπόν, αυτό που θέλεις να πεις είναι ότι παρόλο που το φίλτρο είναι άχρηστο, είμαστε όσο μεγάλοι αισθανόμαστε. Κύριοι, σας παρουσιάσω μια προεκτημένη συσκευή που μπορεί να ρουφήξει τον αέρα από τον ουρανό! Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που σε βρίσκω! Συγγνώμη που σε έχασα αφεντικό, θα επανορθώσω! Και θα το αγοράσετε και θα κάνετε μαζική παραγωγή! Και το καλύτερο είναι ότι έχει πολύ άνετα ακουστικά! Hey, ρομπότ! Hey, πάρε την κούπα! Hey, πάρε την κούπα! Πραγματικά, πολύ πρωτότυπο! Για πέμπτη χρονιά στη σειρά! Σοφό αμάξι, ακούει ούνα λέξη και καταλαβαίνει ντουε. Και μου το είπε ο Λουίτζι. Ρούκε ο έτος. Καιρός ήταν να εμφανιστείτε, κύριε Γκρου. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα να περάσετε από μένα, το φύλακα του στέματος. Πώς δεν το βρίσκετε αστείο να κοροϊδεύετε τους γυρεότερους? Τι?